Πάμε στα Ανατολικά και να πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Εστίασης της Ιεράπετρας, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στο παραλιακό μέτωπο της Ιεράπετρας, εκεί που γεμπάμπη έχει γίνει και πολλής λόγος για το κομμάτι των κατεδαφίσεων. Ναι, κατεδαφίσεις που είναι όμως συνυφασμένες με το έργο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου και όπως λένε οι επιχειρηματίες εκεί, όχι μόνο τώρα, πολύ καιρό, ότι αν δεν δρομολογηθεί σωστά το έργο ανάπλασης, δεν πρέπει να προχωρήσουν και αυτές οι πολυσυζητημένες κατεδαφίσεις. Μάλιστα. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Μιχελαράκης, ο κύριος Μανώλης Μιχελαράκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, αγρότες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κύριε Μιχελαράκη, τι γίνεται τώρα λοιπόν με αυτό που ανέφερε και ο Μπάμπης, δηλαδή ανάπλαση παραλιακού μετώπου και από την άλλη επιχειρήσεις οι οποίες αγωνιούν για το τι ακριβώς θα γίνει με το κομμάτι των κατεδαφίσεων, έτσι. Ναι, δυστυχώς είμαστε. Ουσιαστικά περιμένουμε τόσο καιρό με το πρωτόκολλο κατεδάφισης να είναι στην πόρτα μας. Έχουμε πάρει κάποιες παρατάσεις. Δυστυχώς άλλη παράταση δεν έχει δοθεί λόγω και των γεγονότων που θυμάστε το καλοκαίρι με τα τουριστικά νησιά Μύκονο και Σαντορίνη, το τι γινόταν από πέρκολες ή γυαλούς που κάποιοι παράνομα τις εκμεταλλευόταν. Mm-hmm. Δυστυχώς στην Ιεράπετρα είναι το φαινόμενο τελείως διαφορετικό. Κάποιοι πριν αρκετά χρόνια, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε και στην εκπομπή σας, αλλά το ξέρει, το ξέρει το Πανελλήνιο πλέον, ότι κάποιοι μας έβαλαν το κράτος, κάποιοι φορείς του κράτους μας έβαλαν να τις κατασκευάσουμε. Τελικά τις κατασκευές κηρύχθηκαν παράνομες. Οπότε μπήκαν τα κατασκευαστά σε τόσα έξοδα και τώρα έχει έρθει η χρηματική υπηρεσία και λέει υπάρχουν πρωτόκολλα, μέσα Δεκέμβρη θα έχουν φύγει. Τώρα από ό,τι ξέρουμε κατεδαφίζουν στο ΣΥΣΥ, μετά πάνε Λούντα και αμέσως η σειρά είμαστε εμείς. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ζητήσει και έχουμε και τον τοπικό βουλευτή μας αλλά και αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πλακητάκη, έχουμε δέσμευση δημόσια που λέει ότι πρώτα θα βρεθούν τα χρήματα της ανάπλασης και μετά θα γίνει η κατεδάφιση, ώστε να υπάρχει μια επόμενη μέρα για τα καταστήματά μας. Κύριε Μιχελαράκη, τώρα για τα χρήματα της ανάπλασης, αν δεν κάνουμε λάθος, λείπουν τα μισά περίπου, το 50%. Τα μισά, ναι, γιατί το προστινό κομμάτι έχει περάσει ήδη στο λιμενικό ταμείο, έχει γίνει εξομοίωση της χερσαίας ζώνης λιμένα. Και μένουν μόνο το κομμάτι που έχει παράνομες κατασκευές. Mm-hmm. Που δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση από τη χρηματική στο λιμενικό ταμείο Ιεράπετρας, εάν δεν κατεδαφιστούν οι παράνομες κατασκευές. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει άμεσα, να βρουν και τα επόμενα χρήματα, 3,5 με 4 εκατομμύρια περίπου είναι, είτε από την περιφέρεια Κρήτης, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε σε κάποιο άσπα ή οπουδήποτε στο ταμείο. Και με τις μελέτες τι γίνεται, ούτε αυτές έχουν τελειώσει. Έχει γίνει διαβούλευση. Περιμένουμε μόνο τα χρήματα να γίνει η κατεδάφιση και να προχωρήσουμε στην ανέργηση και στην ανέργηση των κατασκευών, αλλά και σε όλη την αλλαγή του παραλιακού μετώπου της Ιεράπετρας, όπου θα ανανεωθεί. Στην αλλαγή αυτή, κύριε Μιχελαράκη, πώς τοποθετούνται οι επιχειρήσεις σε αυτή την ανάπλαση? Θέλουμε να γίνει ανάπλαση, όλοι το θέλουμε, απλώς να ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, με πρόχειρους υπολογισμούς, υπολογίσαμε ότι για να μπει ο εργολάβος και να γίνουν εξομοιώσεις και να γίνουν τα απαραίτητα ΦΕΚ, να γραφτούν όλα αυτά, να βρεθεί ο εργολάβος, να γίνει ο διαγωνισμός, θέλει, αν τρέξει το δημόσιο, όλοι αυτοί οι οργανισμοί και οι φορείς, θέλει το λιγότερο 8 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι 8 μήνες δεν θα έχουν κατασκευές στα καταστήματά μας. Mm-hmm. Και κάποια καταστήματα δεν έχουν καθόλου εσωτερικό χώρο. Ναι, και αυτό τώρα είναι μεγάλο πλήγμα. Έτσι, δηλαδή, όταν έχεις εσωτερικό χώρο, να βλέπεις πώς. Τι θα κάνεις. Και εσείς βάζετε στο τραπέζι, κύριε Μιχελαράκη, και ένα παράδειγμα, έτσι, ως καλό παράδειγμα που έγινε στο Μικρολίμανο, έτσι, στο Δήμο Πειραιά, το τι έκανε εκεί ο Δήμος, με αντίστοιχες καταγραφές. Βέβαια, το καλό ότι τότε τα καταστήματα και ο Δήμος Πειραιάς δεσμεύτηκε ότι θα γίνει άμεσα η ανάπλαση και την περίοδο του COVID, όπου ήταν κλειστά τα καταστήματα, καταδαφίστηκαν και φτιάχτηκαν αμέσως τα καινούργια. Μέχρι να ανοίξουν τα καταστήματα, είχαν ετοιμαστεί. Το πρόβλημα, βέβαια, ότι στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν ίδιες. Στην Κρήτη το ξέρουμε όλοι ότι είναι 2-3 κατασκευαστικές που μπορούν να κάνουν αυτό το έργο. Δεν έχει πολλές κατασκευαστικές, υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα που είναι η μισή Ελλάδα ουσιαστικά και βρίσκεται εύκολα. Όχι ένας, δύο και τρεις μπορεί να σπάσει το έργο και σε τρεις εργολαβίες και να γίνει και άμεσα. Εσείς, αν με το καλό ξεκινήσει αυτό το έργο της ανάπλασης, θα ζητήσετε να εκτελεστεί, να υλοποιηθεί τμηματικά για να περιοριστεί η ταλαιπωρία και για εσάς και πρέπει... για τον κόσμο. Πρέπει να γίνει κλιματικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι φανταστείτε να ξεκινήσει από το πρώτο πρωτόκολλο να ανεβαίνει μέχρι τα 52 που είναι. Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα η παραλιακή ζώνη της Ιεράπετρας. Φανταστείτε τι θα γίνεται. Σωστά. Θα τελειώνει ο πρώτος και θα φωνάζει ο τελευταίος, γιατί εγώ είμαι ένα τελευταίος. Uh-huh.
Να πάμε λίγο και στη Χρυσή, γιατί νομίζω το θέσατε και στη συνάντηση που είχατε και με τον κύριο Πλακιωτάκη. Και το φορολογικό νομοσχέδιο θέσαμε. Uh-huh. Υπάρχει ένας αναβρασμός σήμερα μετά τα χθεσινά δημοσιεύματα για την αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά και στα ροφήματα, το οποίο έχει γίνει πανικός, έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι φορείς. Θα συμπαρασύρει τιμές αυτό, έτσι, βέβαια, δηλαδή θα βέβαια, προς τα πάνω. Ναι. Βέβαια, εκεί που λέει η κυβέρνηση ότι ουσιαστικά ψάχνει να μειώσει την ακρίβεια, με τον αυξάνει στο ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι μετά την πανδημία, 10 χρόνια είχαμε προβλήματα, μετά έρθει η πανδημία, αύξηση στο ρεύμα, αύξηση στα αναψυκτικά, έχουν έρθει πάνω από 30% και το βλέπετε και εσείς καθημερινά με το να ψωνίζετε για το δικό σας καλάθι. Mm-hmm. Ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε αύξηση στο ΦΠΑ θα έχει αύξηση τιμές. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και από εμάς και ήδη έχουμε μιλήσει και με το Πασόκ Κινάλ και έχει ζητήσει συνάντηση και με το Εστία Συγκρίς. Μέσα στη βδομάδα θα κάνω συνάντηση και με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Κασελάκη. Οπότε υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και να πούμε ότι αυτό που λέγεται και στη διάρκεια εδώ πέρα ότι πανελλαδικά ότι είναι ένας νέος κατρούγκαλος ο κύριος Χατζηδάκης. Μάλιστα. Για τη Χρυσή, τι προσδοκάτε εσείς? Εμείς προσδοκάμε και σαν όπως και συμμετέχουμε και σαν στην Επιτροπή Νήσου Χρυσής, σαν Σωματείο Καθεστίασης, εγώ σαν μέλος ειδικά, ζητάμε να ανοίξει φέτος η Χρυσή με όλα τα προβλεπόμενα, αλλά για να ανοίξει πρέπει να τρέξουν όλοι οι φορείς. Ειδικά η περιφέρεια, ειδικά τα προγράμματα, ο Δήμος και το κράτος πρέπει να βοηθήσουν ώστε να είναι πλήρως επισκέψιμοι και όχι μερικώς επισκέψιμοι όπως ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αλλά γίνει για αυτό πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολλοί φορείς. Μιλάμε για το Υπουργείο Οικονομικών, το τμήμα, γιατί έχει πάρα πολλές περιουσίες μέσα. Το νησί, ιδιωτικές περιουσίες. Uh-huh. Μιλάμε για τη δασική υπηρεσία, για την αρχαιολογία, γιατί έχει κηρυχθεί αρχαιολογική ζώνη. Πρέπει να μπουν φύλακες, πρέπει να βάλει. Ο ΦΠΚ δεσμεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την επιτροπή να αποκεντρωθεί ότι θα βρει τις φύλακες φέτος. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε γι' αυτό, γιατί φιλοξενούσαμε πριν από λίγο καιρό εδώ τον κύριο Καλούς Παραγκαμιάν και μας είχε πει ότι το βασικό αγκάθι για να καταστεί πλήρως επισκέψιμη χρήση είναι αυτό το κομμάτι της φύλαξης. Άρα θα διευθετηθεί αυτό το θέμα με τους φύλακες, με τη φύλαξη. Τώρα στην τελευταία συνάντηση μας είπε ο ΦΠΚ ότι θα τους βρει τους φύλακες, mm-hmm. αλλά πρέπει να. Και υπάρχει πρόβλημα και με τις. Παράνομες προβλήτες, πρέπει να καταδαφιστούν. Δεν ξέρουμε τι προβλήτες θα βάλουμε. Το να κατασκευαστεί μια νόμιμη προβλήτα δεν είναι σε ένα χρόνο, μέσα σε 5 μήνες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν πολλές υπηρεσίες στη μέση και αρχαιολογία και υπηρεσίες, το ΕΦΙΑΓΕ. Παίρνουν πάρα πολλά που πρέπει να πάρουμε εγκρίσεις ώστε να κάνουμε μια νέα προβλήτα. Και κοιτάμε πώς γίνει κάποια προβλήτα ημιμόνιμου χαρακτήρα. Ίσα-ίσα να δένουν τα καραβάκια και να μπορεί να κατεβαίνει κάποιος κόσμος. Ένα θέμα είναι η φύλαξη. Δεύτερο θέμα είναι η αρχαιολογία, το έχει κηρύξει αρχαιολογική ζώνη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε ομπρελοκάθισμα ή μια μικρή καντίνα μέσα στο χώρο της παραλίας. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο τουρίστας θα πρέπει να τρέξει να δει σκιά σε κάποιο κέντρο που απαγορεύεται να είσαι κάτω από το κέντρο. Σωστά. Βάσει της προστασίας. Στην Ιεράπιτα προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα πιο φιλόξενο νησί. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας. Έχουμε 29 του Δεκεμβρίου το δεύτερο Σανταράν στη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σωματείο Καυσίασης και ο Ερυθρός Σταυρός. Θα κάνουμε δεύτερο Σανταράν που κάποια χρήματα από τα έσοδα θα διατεθούν για δύο σταθμούς πρώτου βοηθειών, ώστε να υπάρχουν εκεί κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν και να μπορούν να εξυπηρετούν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι των πρώτων βοηθειών. Είναι η φύλαξη, αν κάποιος πάθει κάτι εκεί μέσα, πού θα βρεθούν οι πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει κάποιος κάπως να τον βγάλει έξω και όλα αυτά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ειδικά οι φορείς, ώστε το νησί μας να είναι πλήρως επισκέψιμο φέτος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχελαράκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.